Καλωσορίζουμε τον διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι πληροφορικός ο κύριος Αλέξανδρος Καπανιάρης και είναι ένα από τα βασικά στελέχη της αυριανής ημερίδας. Γεια σας κύριε Καπανιάρη, καλώς ήρθατε. Γεια σας κύριε Πολύζο, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Μπορεί να είναι πιο στοχευμένη η ημερίδα στους εκπαιδευτικούς, στους ειδικούς που ασχολούνται με το παιδί, εννοώ ψυχολόγους ή ανθρώπους σαν εσάς που ασχολείστε με την τεχνολογία. Αλλά δεν εξαιρούνται, το λέγαμε και τις προηγούμενες φορές που την ανακοινώσαμε, το ξαναλέμε σήμερα, δεν εξαιρούνται οι ευαισθητοποιημένοι γονείς. Αυτοί δηλαδή οι γονείς που θα ήθελαν πραγματικά τα παιδιά τους να κάνουν ορθή χρήση της τεχνολογίας που έχουν στη διάθεσή τους. Είτε για τα μαθήματά τους, είναι λίγο σπάνιο, τα παιδιά συνήθως τη χρησιμοποιούν την τεχνολογία για τα μεταξύ τους και όταν τα μεταξύ τους είναι αθώα και ωραία και νεανικά και ευχάριστα, είναι ok. Μετά είναι όλα αυτά τα σκοτεινά που βλέπουμε να γίνονται γύρω τους. Λέμε λοιπόν ότι αύριο από τις 3 το μεσημέρι και 3.30 και 4 να πάτε, μέχρι το βράδυ θα εξελίσσονται οι εργασίες αυτής της ημερίδας. Έχετε να ακούσετε σπουδαία πράγματα από ειδικούς που πραγματικά θα θωρακίσουν. Βλέπω η τελευταία εισήγηση είναι το Facebook Ζήστο. Έτσι και πολλά άλλα. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς έχει στηθεί αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα 7η στη σειρά ημερίδα. Ωραία, να πούμε ότι πρόκειται για την 7η, όπως είπατε, ημερίδα για την ορθή χρήση των τεχνολογιών από τα παιδιά και από τους εφήβους μέσω του προγράμματος Αριάδνη. Αριάδνη ήταν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων και ειδικών του χώρου της υγείας εδώ και πολλά χρόνια. Mm-hmm. Εκπαιδευτήκαν πάρα πολλά άτομα σε όλη την Ελλάδα, δημιουργήθηκε ένα δίκτυο το οποίο ονομάστηκε Αριάδνη. Πιστοποιήθηκαν αυτοί οι εκπαιδευτές 300 ώρες εξ αποστάσεως και έτσι μπορούν και πηγαίνουν στα σχολεία, κάνουν βιωματικά σεμινάρια, εκπαιδεύσεις. Και φρόντισε ο φορέας ο οποίος υλοποίησε όλο αυτό το πρόγραμμα, η Μονάδα Εφηβικής Υγείας, να κρατήσει ζωντανό αυτό το δίκτυο, κάνοντας ημερίδες και παρουσιάζοντας όλα τα καινούργια επιστημονικά ευρήματα σε όλη την Ελλάδα. Η 7η ημερίδα λοιπόν γίνεται στο Βόλο, είμαστε τυχεροί γι' αυτό. Καταφέραμε να έρθει στο Βόλο. Εγώ συνεργάζομαι από την αρχή με την κυρία Τσίτσικα και τον κύριο Κορμά στο να στήσουμε ένα τέτοιο δίκτυο και στο Βόλο. Να εξηγήσουμε, να πούμε τι έχει γίνει. Έχουμε ένα, ας το πούμε, αυτόνομο, μην πούμε νοσοκομείο, μεγάλη κουβέντα, τμήμα στο Αγλαία Κυριακού, που κάνει μια ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων των εφήβων. Δηλαδή, μονάδα. Δεν πάει κάποιος να δει γιατί έχει υπερβολική ακμή. Ψάχνουν να δουν τι υπάρχει πέρα από τα ορμονικά, γιατί είναι καθαρά ορμονικό η ακμή, τι μπορεί να υπάρχει από πίσω. Υπάρχει δεν μονάδα. Δεν πάει με ένα πόνο στο στομάχι και θεραπεύουν μόνο το Όχι, στομάχι, βέβαια. Είναι ολιστική αντιμετώπιση. Υπάρχει μια μονάδα απεξάρτησης από το διαδίκτυο, ένα φαινόμενο στις ημέρες μας που βεβαίως έχει δημιουργήσει ιατρείο και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Η κυρία Τσίτσικα είναι καθηγήτρια πανεπιστημίου, αναπληρώτρια και είναι επικεφαλής αυτής της μονάδας εδώ και πολλά χρόνια. Δίνει ένα μεγάλο αγώνα. Ένα φαινόμενο που στις μέρες μας θα εντείνεται, είδε σε άλλες χώρες του κόσμου, μιλάμε για χιλιάδες παιδιά τα οποία περνάνε από τέτοια ιατρία. Αυτή λοιπόν η ημερίδα γίνεται στο Βόλο. Σκοπός είναι να έρθουν εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, άνθρωποι του χώρου της υγείας, γονείς, άνθρωποι που ενδιαφέρονται πραγματικά για το φαινόμενο αυτό του εθισμού στο διαδίκτυο, αλλά και άλλων ζητημάτων που έχουν σχέση με προεφηβικές, θα λέγαμε έτσι, εξαρτήσεις, που μπορεί να είναι είτε εξαρτητικές ουσίες είτε εξαρτητικές συμπεριφορές. Κάπνιες με αλκοόλ, υπερβολική ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια, διαδικτυακές συμπεριφορές υψηλού κινδύνου και σχολικό εκφοβισμό. Θα γίνουν δύο πράγματα. Το ένα θα γίνει την Παρασκευή στο Αχίλιο, είναι η ημερίδα η οποία ξεκινάει στις 3 η ώρα και υπάρχουν έτσι πολύ αξιόλογοι επιστήμονες οι οποίοι θα αναφέρουν σημαντικά πράγματα και ευρήματα για το θέμα του εκφοβισμού αλλά και του διαδικτυακού εθισμού. Mm-hmm. Και το Σάββατο, στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, θα διεξαχθεί ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών που λέγεται Youth Power. Είναι για εκπαιδευτικούς και για ανθρώπους που θέλουν πραγματικά να εκπαιδευτούν, να γίνουν δηλαδή trainers στην υλοποίηση ενός προγράμματος μέσω εξειδικευμένης βιωματικής εκπαίδευσης 5 ωρών. Έχει αναπτυχθεί και ειδικό υλικό από τη μονάδα Αγλαία Κυριακού για το πρόγραμμα Youth Power, το οποίο είναι ευρωπαϊκό. Και έτσι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν μια διέξοδο στο να μοιήσουν, θα λέγαμε, τους μαθητές τους. Ναι, απέναντι σε προβλήματα. Βέβαια, αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι ένα εργαστήριο που απευθύνεται μόνο στους εκπαιδευτικούς. Είναι το Σάββατο. Αυτό όμως που είναι ανοιχτό για όλους. Είναι η ημερίδα. Είναι η ημερίδα από τις 3 αύριο το μεσημέρι, 3.30 και μετά μέχρι τις 8 ναι, το βράδυ. Καλό είναι να έρθουν και να το αγκαλιάσουν όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς. Είναι ανοιχτό από τις 3 μέχρι τις 8 το βράδυ, θα βρισκόμαστε στο Αχίλιο. Πραγματικά είναι τιμή μας στο Βόλο που γίνεται αυτή η ημερίδα που δεν έχει ξαναγίνει. Γίνεται σε πολύ μεγάλες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη συνήθως. Αυτή τη φορά γίνεται και μια εξόρμηση στην επαρχία.
νομίζω ότι μας ενδιαφέρει. Είχε ξαναγίνει μια διημερίδα στο Μαγνήτο και Βοτό, είχε κάνει μια αντίστοιχη ημερίδα στο Συνεδριακό Κέντρο. Να πούμε με ποιους οργανώνουν, ποιοι είναι υπεύθυνοι αυτής της ημερίδας. Είναι η μονάδα, όπως είπαμε, εφηβικής υγείας της Β' Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, Επιστημονικός Οργανισμός Μαζί για την Εφηβική Υγεία και η Αντιδημαρχία Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Βόλου, η οποία που φιλοξενεί στο Αχίλιο και τον Βόλο και μας έχει βοηθήσει. Είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής και της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης για την Ασφάλεια των Ανηλίκων και Νέων στο Διαδίκτυο. Στο Βόλο έχουμε 5 άτομα τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από το δίκτυο Αριάδνη, τα οποία πηγαίνουν σε σχολεία, κάνουν ομιλίες. Μπορούν δηλαδή και οι διευθυντές των σχολείων να απευθυνθούν σε αυτό το δίκτυο ή στο Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, στο KEPLINET, που βρίσκεται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι μια δομή η οποία ασχολείται με όλο αυτό. Εγώ έχω μια εξειδίκευση σε αυτό, ασχολούμαι πολλά χρόνια. Και είναι και μια ομάδα ανθρώπων που μιλάει και εδώ, παρουσιάζει καλές πρακτικές, όπως ο Γιώργος Ζαμπέτογλου, που είναι από το Βόλο, όπως και η κοπέλα που είπατε για το ίντερνετ, για το. Ναι. Για το Facebook. Είναι μια πρωτότυπη εργασία. Θα βραβευτούν και κάποιες εργασίες. Είναι κορίτσι να πούμε. Είναι μια έφηβη. Δεν είναι, γιατί έχουμε πολλούς, δηλαδή είναι ακαδημαϊκοί, όπως είναι και ο κύριος Καπανιάρης, έτσι που όπως είπαμε είναι διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, πληροφορικός, είναι ψυχολόγοι, είναι γιατροί. Είναι συνθεματική προσέγγιση. Είναι εκπαιδευτική, έτσι, αλλά το θέμα αυτό η Εύελιν Χριστίδη το αναπτύσσει μια έφηβη. Έτσι. Όπως και ο κύριος Ζαμπέτογλου, είναι ένας καθηγητής πληροφορικής, δημοτικό, ο οποίος θα μας μιλήσει για το παίζω και προγραμματίζω, αξιοποιώντας δημιουργικά το διαδίκτυο. Είναι ένας αγώνας αυτή τη στιγμή και από την ομάδα του Αριάδνη να παρουσιάσουμε το διαδίκτυο δημιουργικά. Δεν φτάνει δηλαδή να μιλάμε και να λέμε για περιορισμούς και συνεχώς δεν πρέπει το ένα, δεν πρέπει το άλλο, δεν πρέπει το παράλληλο. Πρέπει να έχουμε και απάντηση σε αυτό. Και η απάντηση είναι το δημιουργικό διαδίκτυο. Δηλαδή εφαρμογές οι οποίες βοηθάνε τα παιδιά να μάθουν, να δημιουργήσουν και έτσι να φύγουν από αυτή την καθημερινότητα του εθισμού, των πολλών ερώνων στα παιχνίδια, στο δικτυακό τζόγο και σε όλα αυτά. Το καθιστούν και πιο ελκυστικό τελικά. Υπάρχει, λοιπόν, έχουν υπάρξει οι νέοι και ξέρουμε. Υπάρχει καινούργια προσέγγιση, το δημιουργικό διαδίκτυο. Πάνω σε αυτό δίνεται ένας μεγάλος αγώνας. Πρέπει να αναπτυχθεί υλικό, να γίνουν μερίδες διάχυσης και οι ίδιοι οι γονείς να μάθουν πώς να χειρίζονται αυτό το υλικό. Όπως και οι σύλλογοι γονέων και δαιμόνων και οι σύλλογοι διδασκόντων. Είναι ένα τρίπτυχο. Γονείς, σχολείο, διδάσκοντες. Πρέπει όλοι αυτοί να εκπαιδευτούν, να ενημερωθούν και να μπορούν να περάσουν στην κοινωνία όλες αυτές τις γνώσεις που επαναλαμβάνουν θα τις βρούμε μπροστά μας. Δηλαδή, μία μάστιγα των επόμενων ετών θα είναι ο εθισμός στο διαδίκτυο. Τα δύο ιατρία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη θα φαντάζουν πολύ λίγα στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Ένας ερευνητής μας έλεγε ότι στην Ιαπωνία και στην Κίνα, αλλά και στην Αμερική, ένα μέσο ιατρείο απεξάρτησης από το διαδίκτυο στοιχίζει γύρω στα 30.000 ευρώ. Wow. Και στην Ιαπωνία μιλάμε για 1 εκατομμύριο παιδιά εξαρτημένα, όπου η τεχνολογία εξαιρετική είναι. Ναι. Φτάνει όμως και εδώ όλο αυτό το πράγμα. Και φτάνει γιατί υπάρχει, όπως ξέρετε, η μοναξιά. Μα τώρα λέτε για τα παιδιά. Εγώ ξέρω ανθρώπους που περνούν ενήλικες και παραπάνω, έτσι, τώρα μην σας πω ηλικίες. Αλλά εντάξει, καρφώσω υπάρχει και το πρόβλημα που περνούν 10 ώρες την ημέρα, έτσι, ας πούμε, στο Facebook. Όταν η οικογένεια αναγκάζεται όλοι να δουλεύουν και είναι έξω και τα παιδιά είναι μόνο τους, προκύπτουν προβλήματα. Λοιπόν, αυτά τα ενδιαφέροντα τα συζητούμε αύριο από τις 3.30 και μετά μέχρι τις 8 στο Αχίλιο. Όποια στιγμή, μακάρι να το. Ακούσει και να το ζήσει κάποιος ολόκληρο. Πάντως είναι σημαντικό να έρθουν και οι γονείς. Θα ακούσει ενδιαφέροντα πράγματα. Δεν είναι μόνο για εκπαιδευτικούς, είναι και για γονείς. Ακριβώς. Και πάντα ψάχνουν μια ευκαιρία οι γονείς. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ευκαιρία στην πόλη μας. Ας τη στηρίξουμε. Ας έρθουμε όλοι. Ευχαριστούμε κύριε Καπανιάρη. Να είστε καλά κι εσείς.